Ικανοποίησε τη Νέα Δημοκρατία για την ενίσχυση των ποσοστών του κόμματος. Στην Αχαΐα, όχι μόνο κράτησε τις δυνάμεις της, αλλά τις αύξησε. Για την Ελλάδα είναι μια ιστορική νίκη αυτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι Έλληνες αποφάσισαν. Το δίλημα ήταν ποιο πρωθυπουργό θέλουν και ποιους βουλευτές θέλουν. Αποφάσισαν εργατικό πρωθυπουργό, αποτελεσματικό πρωθυπουργό που να πάει την Ελλάδα μπροστά. Το ίδιο και για τους συνεργάτες του, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Από εκεί πέρα, το ότι κατακτήσατε εσείς την πρώτη θέση, τι σημαίνει αυτό για εσάς? Είναι τεράστια τιμή και χαρά για μένα αυτή η μεγάλη ευθύνη στους ώμους μου να πρέπει και να επιβάλλεται να ανταπεξέλθω και μέσα και έξω από τη Βουλή για οτιδήποτε αφορά στους αχαιούς συμπολίτες μας. Αν μου δώσει ο Θεός τη δύναμη, να είστε σίγουροι ότι αυτή την ευθύνη θα την διεκπεραιώσω στο ακέραιο όλα τα χρόνια της θητείας μας. Το πολιτικό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για το κυβερνόν κόμμα, καθώς επιδοκιμάστηκε η ακολουθούμενη πολιτική. Και το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε τεράστια αύξηση των δυναμεών της. Είναι ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Η νέα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους πολίτες της χώρας. Η σταθερότητα είναι το πρόταγμα. Και αν δεν είχαμε την άρκη της απλής αναλογικής, σήμερα η χώρα θα είχε μια πάρα πολύ ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το σημαντικό είναι ότι είχαμε εκλογές σε ένα περιβάλλον συζήτησης, διαλόγου, πολιτισμού και αυτές οι εκλογές μας έδωσαν σε όλους εμάς που συμμετέχουμε στα κοινά το μήνυμα και το δρόμο. Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη, σταθερότητα για τη χώρα. Η διαφορά των 20 μονάδων συνεπάγεται και αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην χώρα. Νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο και για τον ομό μας, για την Αχαΐα, που για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια βάφτηκε και αυτή στα μπλε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι τέτοιο που δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Οι Έλληνες αποφάσισαν ότι η χώρα θα πάει μπροστά και ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εντολή τόσο δυνατή, τόσο καθαρή, τόσο ξεκάθαρη του ελληνικού λαού. Στον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, εκτός από τη Σία Αναγνωστοπούλου, εκλέγονται για πρώτη φορά οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Κυριακόπουλος. Είναι η ώρα της κρίσης της δικιάς μας και της αποτίμησης του αποτελέσματος, της ανάλυσης των δεδομένων και έχουμε υποχρέωση πλέον να ξανασταθούμε όρθιοι, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με το πρόγραμμά μας, με τους στόχους τους οποίους βάζουμε, οι οποίοι θα είναι διεξόδου για την κοινωνία, διότι από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δημιουργήσει νέα αδιέξοδα στον ελληνικό λαό. Και πιστεύω ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει κατά πολύ. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν το κατάλαβε ο κόσμος αυτό. Πολλοί οι λόγοι, η επικοινωνία και ένα σωρό άλλα. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα μπει για πρώτη φορά στη Βουλή στην περίπτωση που στις επαναληπτικές εκλογές δεν αλλάξει δραματικά κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που χαμογελάω συνέχεια στη ζωή μου. Αλλά αυτή η μέρα είναι πολύ δύσκολη γιατί έχουμε ένα ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά ήταν συνταρακτικό. Δεν το περιμέναμε με τίποτα. Είμαι χαρούμενος γιατί είμαι τρίτος βουλευτής στο νομό Αχαΐας. Από εκεί πέρα όμως είναι γλυκόπικρη η κατάσταση που ζω σήμερα. Γιατί πιστεύω ότι δώσαμε όλοι οι υποψήφοι βουλευτές σε ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο που είχαμε αυτή τη φορά στην Αχαΐα, μια μάχη μεγάλη. Και δυστυχώς για πρώτη φορά η Αχαΐα βάφτηκε μπλε. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε σε κεντρικό επίπεδο βέβαια τι λάθος έγιναν στην πολιτική μας, στο πολιτικό μας αφήγημα όλη αυτή την προεκλογική περίοδο και ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να συνέλθουμε και να προσπαθήσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να κερδίσουμε αυτό που χάσαμε αυτή.